Θα ταξιδέψουμε τώρα μέχρι Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε εκεί την κυρία Χριστίνα Σαχινίδου. Αν μπορούμε, παιδιά, να τη δούμε την κυρία Σαχινίδου. Κυρία Σαχινίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων. Ναι, ακριβώς. Σήμερα λοιπόν, 19 Μαΐου, μια μαύρη επέτειος, όχι μόνο για εμάς τους Ποντίους, αλλά για όλους τους Έλληνες όπου γης. Θα ξεκινήσω με τα λόγια του Βίκτορο Σονγκό, τα εύστοχα λόγια, που λέει ότι η δολοφονία ενός ανθρώπου είναι ένα έγκλημα. Η δολοφονία ενός λαού είναι ένα ζήτημα. Αυτό το ποντιακό ζήτημα δηλαδή, το οποίο εμάς, τους Έλληνες ποντιακής καταγωγής, μας έχει δεμένους μεν με τις ρίζες μας, με την αλυσμόνητη πατρίδα, αλλά ταυτόχρονα λέμε μέσα μας ότι φτάνει πια το μυρολόι. Εμείς εκεί διαπρέψαμε, στα γράμματα, στις τέχνες, στον πολιτισμό, σε έναν πόντο που ανθούσε. Εδώ λοιπόν ερχόμενοι, μπολιαστήκαμε με τον τόπιο στοιχείο και δώσαμε και πήραμε και μεγαλουργήσαμε και εδώ. Επομένως, δεν μας πρέπει το μυρολόι. Μας πρέπει ο δυναμισμός, η αγωνιστικότητα, όχι η υποχωρητικότητα. Κυρία Σαχινίδου, όσο μιλάτε εσείς, βλέπουμε και πλάνα από την πρωινή εκδήλωση που έγινε η κατάθεση Στεφάνου στην Αγία Σοφία εκεί. Και σας ακούσαμε εκεί να λέτε ότι καλέσατε και τους πολιτικούς και τα κόμματα και όλους να διεθνοποιήσουν το θέμα της γενοκτονίας. Αυτό δεν το κάναμε μόνο σήμερα που είχαμε την εκδήλωση, αλλά το κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η ομοσπονδία μας είναι μια ομοσπονδία που συμπληρώνει 50 χρόνια πορείας, μισός αιώνας δηλαδή. Και επιμένουμε ότι θα πρέπει η εκάστοτε κυβέρνηση να βάλει στην διπλωματική της ατζέντα το θέμα της διεθνοποίησης της γενοκτονίας. Να πω όμως και κάτι άλλο που είναι πιο σημαντικό, διότι τις προκλήσεις των Τούρκων τις βλέπουμε. Και ξέρετε γιατί επαναλαμβάνονται? Γιατί παραμένουν ατιμόρυτοι. Έτσι, από τη στιγμή που δεν αναγνωρίζεται η γενοκτονία των Ελλήνων, των Αρμενίων, των Ασσυρίων, ο θήτης κοντεύει να γίνει και θύμα. Λοιπόν, εμείς θα επιμένουμε και τονίζουμε ότι η ιστορία δεν παραποιείται, δεν αλλάζει. Ξέρετε όμως ποιο είναι το πιο σημαντικό? Η διάχυση της γνώσης στις νέες γενιές. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να σταθώ, διότι είδα και πριν τον χαιρετισμό του Προέδρου, του κ. Ιβάν Σαββίδη, ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε η έδρα των ποντιακών σπουδών με χορηγία του φιλανθρωπικού ιδρύματος Ιβάν Σαββίδη, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πιέζουμε την πολιτεία, όχι τώρα, από το 17 που ιδρύθηκε η έδρα, ότι θα πρέπει να έχει κρατική χορηγία και η έδρα να γίνει όπως η έδρα των ευρωπαϊκών σπουδών και των μουσουλμανικών σπουδών που υπάρχει εδώ στο Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειου. Έτσι ακριβώς, να αναβαθμιστεί δηλαδή. Έτσι ακριβώς, διότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει μόνιμα ένας ιδιώτης, θα πρέπει να γίνει μια μόνιμη έδρα. Άρα και το κράτος θα πρέπει να συμβάλλει σε αυτό, λέτε, και έχετε και απόλυτο δίκιο. Φυσικά, και δεν είναι μόνο αυτό. Θα πω ότι έξω από όλο τον οργανωμένο χώρο, από τους επιστήμονες, τους ερευνητές, τους ακαδημαϊκούς μας, τα πρωτοβάθμια σωματεία μας. Κυρία Σαχινίδου. Μας συγχωρείτε, κυρία Σαχινίδου. Δεν πειράζει, κυρία Βουλέρη. Αυτό που παίρνουμε από εσάς, αυτό που εγώ κράτησα, είναι ότι είναι πάντα επίκαιρο το αίτημα της διεθνοποίησης του ζητήματος της γενοκτονίας. Και νομίζω ακριβώς ότι αυτό πρέπει να ακουστεί σήμερα και έτσι θα ήθελα να δώσω πάσα στον κύριο Κουίκ για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Ακριβώς, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που για μία ακόμα φορά σκύβουμε ευλαβικά το γόνι στη μνήμη των προγόνων μας. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, κυρία Σαχινίδου.